Λοιπόν, η συγκεκριμένη υπόθεση πάντως αναδεικνύει ένα ζήτημα που ταλανίζει για πάρα πολλές δεκαετίες στη χώρα μας. Πόσο εύκολο είναι να κλέψει κανείς δημόσιο χρήμα? Είναι το μόνο που μπορεί να κλέψει κανένας εύκολα. Διότι είναι τέτοιες οι διαδικασίες. Καταρχήν, λείπει ο εσωτερικός έλεγχος στους Δήμους. Δεν θα έπρεπε κάθε μέρα ο κύριος Ταμείας να ελέγχεται τι υπόλοιπο ταμείο έχει και πόσα χρήματα έχει. Μπορεί να κάνει διάφορα κόλπα, να κάνει μεταφορά χρημάτων, να τα εμφανίζει, αλλά δυστυχώς σε όλους τους Δήμους, έχουν πάρα πολλούς Δήμους αυτό το πρόβλημα, έχει παρατηρηθεί μια ολιγορία ή και έχει καμιά φορά και συνεργασία διευκολύνσης εκ μέρους των Δημάρχων. Δηλαδή, ο Ταμείας με τον Δήμαρχο έχουν μια συνεργασία. Και πολλές φορές έχουμε άτυπες πληρωμές και μετά παραπονιόμαστε γιατί ο Ταμείας υπεξαίρεσε, γιατί υπάρχουν τα ελλείμματα. Κύριε Ρακιτζή, στο μεταξύ, δεν ξέρω αν μας ακούει και η Βάσο η Μόρελ, αν θέλει να παρέμβει και με δική της ερώτηση. Κύριε Ρακιτζή, βέβαια, αυτή είναι μια πολύ απόλυτη περίπτωση, θα έλεγα, κάποιο που πηγαίνει και παίρνει χρήματα μέσα από το Ταμείο. Ωστόσο, ειδικά για τους ΟΤΑ, που είναι και η μεγάλη τρύπα, όπως και τα νοσοκομεία, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να πάρεις χρήματα. Έχει να κάνει και με έξοδα που υποτίθεται είναι για άλλους λόγους και πάνε αλλού. Να κάνεις χορηγίες που δεν είναι χορηγίες. Ακριβώς. Ψεύτικα δικαιολογία, ένα σωρό πράγματα. Αλλά ο Ταμείας έχει τα χέρια στην τσέπη. Τώρα τι τα κάνει, δεν το ξέρω. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, ότι σύμφωνα με τον προηγούμενο Δήμαρχο Ελευθερούπολης που μας έκανε κάποιες δηλώσεις χθες, τον κύριο Γιάννη Φιλόσογλου, ο ίδιος επειδή είχε ακούσει και είχε δει κάποιες κινήσεις του ταμεία του που επί 8 χρόνια διαχειριζόταν το κεντρικό ταμείο του Δήμου Ελευθερούπολης και τώρα πια του Δήμου Παγκαίου, είχε κάποια πολυτελή αυτοκίνητα, αγοράσει κάποια ζωή που δεν δικαιολογούνταν από το μισθό του. Μας είπε ότι επιχείρησε επανειλημμένα να κάνει κάποιους ευνηδιαστικούς ελέγχους, οι οποίοι όμως δεν απέδιδαν τίποτα. Δηλαδή εμφανιζόταν εντάξει ο ταμείας. Μέσα σε λίγα λεπτά του έφερνε τα εξτρέα από τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Είναι σαφές αυτό, Βάσο. Τι λέτε, κύριε Ρακιντζή, γι' αυτό? Πάντως πρέπει καλύτερα να προλαμβάνει κανείς τα γεγονότα παρά να τα ψάχνουμε εκ των υστέρων. Ναι, καλά, η διαπίστωση αυτή φαντάζομαι είναι όλη τη ελληνική κοινή γνώμη, κύριε Πιωρικά. Όχι απλώς μπακαλότευτερα. Ναι, ναι, ωραία. Πώς όμως μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε τέτοιους φαινόμενα? Μας ακούτε, κύριε Ρακιντζή? Χάθηκε η γραμμή. Τώρα μας ακούτε καλύτερα? Όχι, δεν είμαι σταθερό, είμαι στο κινητό. Δεν πολύ ακούω. Θέλετε ακριβώς τίποτα? Λοιπόν, να επαναλάβω την ερώτηση. Πώς μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα? Με από εδώ και στο εξής. Σύστημα, μόνο. Με το νομικό σύστημα. Διπλογραφικό. Μόνο. Διπλογραφικό σύστημα. Διπλογραφικό. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, πρέπει όλες οι πληρωμές να αντιστοιχίζονται. Πληρωμή, χρέωση, σε διπλούν και να μην έχει διαχείριση. Πλήρωνε περισσότερες υπογραφές. Δηλαδή, όπως γίνεται για παράδειγμα στις τράπεζες. Στις τράπεζες, ναι. Διπλογραφικό ακριβώς. Σύστημα. Που κλείνουν ταμείο, ανοίγουν ταμείο το πρωί και κλείνουν ταμείο το μεσημέρι φεύγοντας. Ναι. Ίσως με τον Καλλικράτη, επειδή είναι μεγάλη πλέον δήμη, να εφαρμοστεί. Η άλλη μεγάλη τρύπα επίσης είναι και στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση τώρα. Εκεί είναι πολύ μεγάλη τρύπα, αλλά εκεί δεν έχουμε υπεξαιρέσεις. Έχουμε άλλο πράγμα. Έχουμε υπερτιμολογήσεις, αγορά υλικών που δεν χρειάζονται και διάφορα άλλα. Υπεξαίρεσεις δεν έχουμε ευθέως, δεν έχουμε μεγάλο ταμείο. Έχουμε άλλα πράγματα. Συμβάσεις, μίζες και διάφορα άλλα. Λοιπόν, από ό,τι μας είπατε, έτσι όπως δηλαδή περιγράψατε την κατάσταση στο χώρο του δημόσιου χρήματος, έτσι και της διαχείρισής του, μου δίνετε την εντύπωση ότι είναι ίσως πολύ μεγαλύτερα τα διαφυγόντα κέρδη από όσα νομίζουμε. Απλά δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος για να εντοπιστεί και ίσως εντοπιστούν τα προβλήματα αργότερα. Δεν έχουμε συλλογισμούς πλήρης. Πολλοί δήμοι δεν κάνουν συλλογισμούς ή κάνουν πλασματικούς ισολογισμούς μερικοί δήμοι. Δεν ανταποκρίνονται προς την αλήθεια. Διότι υπήρχε η ευκολία του δανεισμού. Καλύπταν τις τρύπες με δανεισμό. Αυτές τις μαύρες τρύπες που ακόμη δεν έχουν εντοπίσει, υπάρχει το ενδεχόμενο να εντοπιστούν κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον ή πλέον παραγράφονται? Εξαρτάται. Μέχρι τώρα έχουν βγει κάποιοι νόμοι και νομοποίησαν τις άτυπες πληρωμές. Με αυτόν τον τρόπο νομοποίησαν και γλιτώσαν τους δημάρχους από τη φυλακή ενδεχομένως. Στο μέλλον όμως θα τις δούμε, διότι θα έρθουν οι συμβάσεις που δεν πληρωθήκαν ή κάποιες τρύπες και θα ζητήσουν τα λεφτά τους. Σιγά σιγά θα βγαίνουν μία-μία.
ήδη εμφανίζονται με τον Καλλικράτη. Πρέπει ο παλιός δήμος να παραδώσει τον νέο δήμαρχο. Έτσι, δεν είναι αυτή ήταν και μια καλή ευκαιρία, κύριε Ρακιτζή, γιατί πρέπει να παραδώσουν ταμείο. Στο ταμείο, εκεί θα εμφανιστούν. Μα και γι' αυτό ο συγκεκριμένος ταμείας, επειδή του ζητούσε να παραδώσει το ταμείο, απέφευγε να το παραδώσει και έτσι διαλευκάνθηκε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα, γιατί ακριβώς δεν έχουν διαλευκανθεί αυτές οι υποθέσεις. Γιατί χαμένο χρήμα μιλάμε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ξέρετε. Μπορώ να ξέρω. Πάντως βγήκαν κάποια νούμερα, 1.700, 2 δις, κάποια τέτοια. Αλλά δεν ξέρω να ακριβεί τα νούμερα. Και επίσης, για να σας αποδεσμεύσουμε, πόσες υποθέσεις και σε νοσοκομεία αλλά και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διαλευκανθεί τον τελευταίο χρόνο από εσάς? Είναι αρκετές υποθέσεις, αλλά εγώ απλώς τη διαλευκάνω και δισένω. Πειθαρχικό Συμβούλιο Εισαγγελέα. Το τελικό και ελεγκτικό σενάριο για καταλογισμό. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα, δεν μπορώ να σας πω. Κύριε Ρακιτζή, προλαβαίνετε? Προλαβαίνω στο δικό μου στάδιο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, πότε θα δικαστεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, δεν μπορώ να σου πω. Ωραία. Για να εντοπίσετε μια υπόθεση ή να αρχίσετε να την εξετάζετε, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να δεχτείτε κάποια καταγγελία ή αποφασίζετε μόνο σας? Οπωσδήποτε καταγγελία τεκμεριωμένη ή ένα πόρισμα ελέγχου ή ένα πόρισμα ενός ορκωτού λογιστού που θα την προσδιορίζει. Από μόνο σας δεν μπορείτε να παρέμβετε, δηλαδή? Μπορώ να δώσω εντολή ελέγχου. Αλλά αν έχω ένα πόρισμα, θα ξέρω τι να ψάξω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να ψάξω όλα τα οικονομικά ενός Δήμου. Αυτό που είπατε προηγουμένως, στην προηγούμενη απάντησή σας, σε σχέση με την δικαιοσύνη, ότι οδηγούνται στη δικαιοσύνη, μήπως είναι και μία αιχμή για τον τρόπο απονομής, ότι εντάξει, όχι, εσείς κάνετε... Δεν μπαίνω στην ουσία της υποθέσεως. Μπαίνω στην αργοπορία να δικαστούν στη βραδύ. Αφορά και την ουσία όμως αυτό, κύριε Ρακιτζή. Την ουσία όχι αν έφταξε ή δεν έφταξε. Η αργοπορία. Είναι αργή πάρα πολύ η απόδοση. Αυτό λέω, ότι η αργοπορία αφορά και στην ουσία. Όταν... Ενδεχομένως ναι, διότι ναι. Όλο κυκλοφορεί ελεύθερος. Αλλά δεν κρίνω ποτέ τις δικαστικές αποφάσεις στην ουσία. Μάλιστα. Τον τρόπο λειτουργίας του δικαστηρίου λέω ότι αργεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση και τη συνομιλία που είχαμε. Βάσο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι. Όχι, απλά ακριβώς εκεί έγκυται το ότι έχουμε ουσιαστικά ένα θερμοκήπιο μακριχέριδων στο ελληνικό δημόσιο. Εποφελούνται από όλες αυτές τις μακρόχρονες καθυστερήσεις όσοι θέλουν να απλώσουν το χέρι στο δημόσιο χρήμα και από εκεί και μετά είναι εύκολο να βρουν και μιμητές, καθώς κάποιοι διπλανοί τους που ίσως να ρέπουν προς τα εκεί βλέπουν ότι ουσιαστικά δεν υφίστανται ούτε άμεσες ούτε πολύ βαριές κυρώσεις για τις παράνομες πράξεις τους, οπότε πιθανώς να βρίσκουν και μιμητές. Είναι σαφές αυτό που είπες. Έχουμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε κάτι. Τίποτα απολύτως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα από την Καβάλα. Καλή σου ημέρα, Βάσο. Είναι πάντως συγκλονιστική η παραδοχή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ότι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτή τη χώρα είναι να κλέβεις δημόσιο χρήμα. Μάλιστα.